Τα πλαστικά, οι θάλασσες έχουν γεμίσει τελευταία και μέθουσες, οι οποίες μέθουσες που εγώ θυμάμαι παλιά στη θάλασσα ήταν τον Αύγουστο. Μετά τις Παναγίες. Μετά τα μελτέμια, εννοείς δηλαδή. Μετά τις Παναγίες γέμιζε. Νομίζω με τα μελτέμια, αν έχει να κάνει λίγο με τα μελτέμια. Αλλά αυτό που είδαμε πέρσι το καλοκαίρι, αυτό που είδαμε στον Κορινθιακό κόλπο, γιατί οι άνθρωποι εκεί είχαν και πολλές οικονομικές ζημιές. Δεν είναι ελκυστική η παραλία, δεν πηγαίνει κόσμος να. Εντάξει, όλο με ό,τι σημαίνει αυτό. Ποιος θα θέλει να κολυμπήσει παρέα με μέδουσες. Αυτό λέω μέσα. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν θέλει να κολυμπήσει παρέα με μέδουσες. Γι' αυτό υπάρχει και ένας χάρτης. Μπορεί ο καθένας να μπαίνει να το επισκέπτεται πριν πάει σε κάποια παραλία για να δει στην παραλία που θέλει να πάει. Υπάρχουν μέδουσες ή όχι. Ξέρει, άμα έρθουν εκείνη τη μέρα. Εντάξει. Ο χάρτης αυτό. Ναι, μπορεί να υπάρχουν σημάδια. Αυτό ήταν. Ναι, ναι. Είναι αυτό που βλέπουμε τα σημάδια. Στον Κορινθιακό έχει τελικά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στον Κορινθιακό, στο Σαρονικό και στον Εβοϊκό. Ενώ θα ανέβει σε λίγο ο χάρτης πιο πάνω για να δούμε και στην Θεσσαλονίκη. Έχει, και η Θεσσαλονίκη στο Βόλο έχει. Στις Ποράδες έχει. Μία μέδουσα το Σαββατοκύριακο. Έχουμε και δεν ξέρω αν είδατε φωτογραφίες της μέδουσας. Ναι, είναι μια τεράστια εδώ. Ήταν μια τεράστια και πολλά ένα μεγάλο κοπάδι αρκετή είναι αυτοί που την φωτογράφησαν. Και βλέπουμε το Θερμαϊκό που επίσης έχει μέδουσες. Μάλιστα. Οι τσούχτρες. Το ίδιο δεν είναι. Ναι. Θα μας το επιβεβαιώσει ο κύριος Στακλής, είναι διαχειριστής του Ελληνικού Παρατηρίου Βιοποικιλότητας. Αυτή είναι η τσούχτρα στο Θερμαϊκό, με αρκετές άλλες ήταν ένα κοπάδι. Υπάρχουν μέθουσες που δεν τσιμπάνε και υπάρχουν και κάποιες άλλες που τσιμπάνε. Γι' αυτό τώρα θα μας πει και ο κύριος Στακλής αυτό το παρατηρητήριο. Εκτός του ότι μπορεί ο καθένας να βάζει και φωτογραφίες από τις μέδουσες που συναντά στις παραλίες, μπορεί να υπάρχει και μια ενημέρωση γιατί αν είναι τσούχτρες ή μέδουσες που τσιμπάνε ή όχι. Μάλιστα. Κύριε Τακλή, ακούσατε. Βάλαμε πολλά θέματα. Καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Συνήθως οι μεγάλες αυτές οι μπλε και τα λοιπά τσιμπάνε. Αυτές δεν τσιμπάνε. Έτσι νομίζω. Έχουνε. Ναι. Ελαφρά. Ωραία. Δεν υπάρχει. Δεν έχουμε θανατηφόρες. Όχι, εννοώ που πονάνε, ας πούμε. Ωραία. Ναι. Κάποιες μικρές καφέ κίτρινες. Αν είναι κίτρινες, τότε γιατί πρέπει να τις αποφεύγουμε και πρέπει να έχουμε παρατηρητήριο που να λέει που θα έχει τσούχτρες ή μέδουσες για να μην πηγαίνουμε να κολυμπάμε. Εξαρτάται. Ας πούμε στο Κορινθιακό, οι μέδουσες θα σας αφήσουν ένα ωραίο σημάδι στο σώμα για αρκετό καιρό. Άμα θέλετε να βουτήξετε. Μάλιστα. Δεν θέλουμε. Στον Κορινθιακό μετά να αφήσει από πού είναι το σημάδι. Στον Κορινθιακό κόλπο όλες οι καταγραφές της MOV μέδουσας, μιλάμε για εκατοντάδες αυτή τη στιγμή, για Απρίλιο και Μάιο. Και δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο, δηλαδή άμα τους λες, πρώτα απ' όλα δεν ευχαριστίασαι και τη θάλασσα έτσι. Είναι η αίσθηση ότι έχεις τη μέδουσα δίπλα σου. Αν σε τσιμπήσει η μέδουσα τώρα, μια που σας έχουμε, δεν ξέρω να το ξέρετε, τι βάζουμε πάνω, ξέρετε. Εξαρτάται τη μέδουσα. Ναι. Κανονικά πρέπει με θαλασσινό νερό και να βγάλετε τα πλοκάμια αν έχουν μείνει πάνω. Άλλοι χρησιμοποιούν εξίδι. Οι παππούδες ειδικά χρησιμοποιούσαν εξίδι πολύ. Αμμονία. Αμμονία, ναι. Κάποιοι βάζουν τη λάσπη από τη θάλασσα και από το κύμα που το κάνουν πάνω, κάνει καλό. Ναι, το μόνο που δεν πρέπει να βάλετε είναι γλυκό νερό. Α, δεν κάνει γλυκό. Να μην το ξεπλύνουμε. Ωραία. Δηλαδή με γλυκό. Πείτε μας λίγο για αυτή την προσπάθεια που κάνετε να χαρτογραφήσετε τις παραλίες που έχουν μέδουσες και γιατί γίνεται αυτό. Έτσι, γιατί είναι επώδυνο. Εντάξει, μπορεί να είναι ακίνδυνο, αλλά είναι επώδυνο. Δεν είναι και πολύ ελκυστικό να κάνεις παρέα με μέδουσες μπάνιο. Για εξηγήστε μας. Εμείς αυτή την προσπάθεια την ξεκινήσαμε από το Μάρτιο, γιατί είδαμε ότι άλλοι φορείς δεν έχουν ξεκινήσει κάτι παρόμοιο. Και θέλαμε να ενημερώσουμε φέτος τους πολίτες για το πού υπάρχουν οι μέδουσες και πότε εμφανίστηκαν, ποιο είδος είναι, αν είναι επικίνδυνο. Γενικά μια απλή ενημέρωση προς τους πολίτες. Και εμείς καταγράφουμε και πού βρίσκεται κάθε μέδουσα. Βγάζετε κάποια αποτελέσματα από αυτή την καταγραφή, για παράδειγμα, γιατί παλιά έρχονταν οι μέδουσες μόνο τον Αύγουστο και τώρα έρχονται σε όλους τους μήνες, ας πούμε. Οι μέδουσες δεν έρχονταν μόνο τον Αύγουστο. Έτσι, εγώ θυμάμαι παλιά που λέγανε μετά. Εσύ πήγαινε τον Αύγουστο στη θάλασσα. Ναι, μάλλον. Αργά σα πήγαινε από πάνω. Πηγαίναμε για μπάνιο. Απλά θυμάμαι μετά. Και μετά τη Παναγία, λέει τώρα έχει η θάλασσα έβγαλε μέδουσες. Έκλεινε ο παπά στο μαγαζί τότε για φέτος. Όχι, όλο το καλοκαίρι κάναμε μπάνιο. Μέδουσες εμείς βρίσκουμε όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Αυτό οφείλεται κυρίως σε περιοχές που είναι κλειστοί κόλποι, που είναι πιο ρυπαίνονται από τα πλοία. Δηλαδή, ας πούμε στον Κορινθιακό τώρα, γιατί έχει περισσότερες μέδουσες από ό,τι σε άλλους κόλπους, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Πρώτον, γιατί είναι κλειστός κόλπος και δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα. Και δεύτερον, γιατί έχουν εξολοθρεύσει όλους τους φυσικούς θηρευτές από την υπεραλίευση, οι ψαράδες.
Α, δηλαδή υπάρχουν ψάρια που τρώνε τις μέδουσες. Βεβαίως. Μάλιστα. Και είναι αυτά τα ψάρια. Και το σημαντικότερο είναι οι χελώνες. Α. Ναι, οι θαλάσσιες χελώνες. Ναι, άμα δείτε, ας πούμε, ο χελών κατέγραψε 600 νεκρές χελώνες για το 2017. Για να είναι σε ισορροπία το θαλάσσιο σύστημα, τι πληθυσμούς πρέπει να έχουμε μεδουσών, γιατί προφανώς για κάποιο λόγο δημιουργήθηκαν έτσι από το σύμπαν, από το Θεό. Οι μέδουσες είναι από τα αρχαιότερα ζώα, υπήρχαν πολύ πριν από τους δεινόσαυρους. Ναι. Δεν είναι να έχουμε κάποια ισορροπία, είναι το θέμα να εμποδίσουμε να υπάρχουν πάντα φυσικοί θηρευτές. Είναι και πολύ ανθεκτικά. Αν υπήρχαν πριν τους δεινόσαυρους, σημαίνει πως διαρκούν πολλά. Υπάρχει κάποιος τρόπος αντιμετώπισης, δηλαδή πέρα από το να βάλουμε κάποια δίχτυα, ας πούμε, σε περιοχές που είναι κλειστές. Εδώ, όπως βλέπουμε εδώ για παράδειγμα. Είναι στο Γαλαξίδι, είναι το πρώτο beach bar που έβαλε δίχτυα μετά και την τροποποίηση του νόμου που λέει ότι μπορούν να μπαίνουν πλέον τα δίχτυα σε περιοχές, κυρίως στον Κορινθιακό, καθώς έχει ενταχθεί στο Natura 2000, για να προστατευτούν αυτές οι περιοχές. Είναι το δίχτυ. Πέρα από τα δίχτυα υπάρχει άλλος τρόπος που μπορούν να εξολοθρευτούν, να το πω έτσι. Να εξολοθρευτούν δεν υπάρχει κάποιος. Και νομίζω ότι δεν πρέπει, δεν μιλάμε για εξολοθρευτούν, γιατί αυτό δεν είναι και κόντρα και στη φύση, έτσι. Ναι. Στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία. Αλλά για μας, εμείς, ο κάθε ένας μπορεί να βάλει μια μάσκα να πει, να τις δει, να μάθει σωστά να αναγνωρίζει αν είναι επικίνδυνη ή όχι η μέδουσα, μπορεί να ξέρει εκείνη τη στιγμή. Αυτές που έχουν σαν καπέλο μπορεί να τις οθήσει ελαφρά από πάνω, δεν τσιμπάνε. Και μετά υπάρχει και. Αν έχει και αν έχει βατραχοπέδιλο, μπορεί να τη βγάλει και. Θυμάσαι πάνω από το βατραχοπέδιλο. Και προσπαθούσε να δει πόσο ζελέ είναι, ας πούμε. Εγώ θυμάμαι ότι αυτές που είπατε, οι διαφανείς, αυτές που είχαν μαύρο μέσα, μας λέγανε να προσέχουμε. Ότι αυτές είναι που τσιμπάνε. Αληθεύει αυτό, δηλαδή ποιες να προσέχουμε. Οι διαφανείς, αυτά που είναι σαν ζελατίνες, μπορείτε να τα πιάσετε ελεύθερα. Είναι τελείως ακίνδυνες. Τώρα, στο Πύλιο, φαντάζομαι, μιλάτε από την ασφάλεια των θαλασσών του Πυλίου. Εκεί στο... δεν έχει μέδουσες. Δεν έχει μέδουσες στο Πύλιο. Τα έχουμε κανονικά. Κανονικά. Πάντως και στο Θερμαϊκό ακριβώς. Δεν υπάρχει μέδουσα. Έχει έδειξη στις ποράδες, έχει. Ναι. Στο Θερμαϊκό, τώρα, επειδή έχουμε και αυτά τα φαινόμενα, έχουν έρθει και οι Γερμανοί επιστήμονες, μαθαίνω, για να βοηθήσουν στις μελέτες. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Καλή συνέχεια στην